Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε, γνωρίζετε τόσα χρόνια τα λέμε ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ πολύ, αλλά... Κώστας είσαι. Κώστα εγώ, ναι, ο Κώστας. Κώστα εγώ. Και μαζί μας και ο Σάββας Γιωμπάνογλου. Καλησπέρα, γεια σας. Και από μένα. Κύριε Αποστολίδη, παίξατε και πίσω έτσι, δεν είναι με το 5, παίξατε. Έπαιξε όλο τον άξονα. Όλο τον άξονα. 9, 6, 5. Άρα για την χρησιμότητα ενός παίκτη από το Μολέ δεν μπορείτε να μας πείτε αρμοδίως. Κοίταξε, για μένα το βασικό χαρακτηριστικό, ας πούμε, θετικό του Μολέδο για τώρα, για μεταγραφή Ιανουαρίου, με σκοπό να συμμετάσχει για την προσπάθεια κατάκτησης πρωταθλήματος, είναι ότι είναι ένας παίχτης που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ήδη. Άρα λοιπόν, ερχόμενος μπορεί να συνεχίσει κανονικά χωρίς να θέλει χρόνο προσαρμογής, ελάχιστο. Αυτό όσον αφορά αν γινόταν μια κανονική μεταγραφή, αλλά βλέπω δεν ξέρω, έχει γίνει τελικώς η μεταγραφή ή όχι. Είναι... Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι και σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι στις τελευταίες λεπτομέρειες για πάει... ακόμη φορά. Νομίζω ότι έχει γίνει σύρια λεπτομέρειες. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Σωστά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το γεγονός ότι έχει γίνει σύρια δείχνει από τη μια την επιθυμία του ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει μια πολύ καλή πορεία νικηφόρα στο πρωτάθλημα, έχοντας βασιστεί στην άμυνά του. Δεν έχει δεχθεί γκολ για 5 παιχνίδια. Γιατί θεωρείτε, πώς εξηγείτε αυτή τη θέληση, τη βία του ΠΑΟΚ να αποκτήσει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, έστω και αν είναι έτσι τόσο ποιοτικός ο Μολέδο? Για μένα, για να έχει φτάσει η ιστορία να γίνεται τόσο σύριαλ, για μένα δεν είναι σωστό για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι σωστό, για το όνομα, για το πρεστίζι του ΠΑΟΚ δεν είναι σωστό. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ ότι αυτή η ιστορία μπορεί να έχει πολλές πλευρές, πολλές οπτικές γωνίες, δηλαδή να τον θέλει ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, η άμυνα του πάει πολύ καλά, τα στατιστικά αυτό δείχνουν και λένε, και ειδικότερα τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά σε αυτήν την ιστορία μπορεί να παίζονται και άλλα παιχνίδια επικοινωνιακά, κόντρα με Ολυμπιακό ενδεχομένως επικοινωνική, ποιος θα τον πάρει, να ανεβάσουν τιμές και όλα αυτά. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να γίνεται αυτή η ιστορία τόσο καιρό τώρα, να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο σύρια, για μένα δεν είναι εν πάση τόσο θετικό. Πιστεύουν προφανώς, κύριε Αποστολίδη, ότι με αυτόν θα σφραγίσουν, ας πούμε, την πρωτιά ή τέλος πάντων θα έχουν ένα πλεονέκτημα στην κούρσα. Κοίταξε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Εάν υπήρχε πρόβλημα αμυντικό, εντάξει, θα έλεγα ότι... Καλά κάνουν. Ανάγκη υπάρχει, ναι. Οπότε τι να κάνεις, πρέπει να υπομένεις κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως, δεν λέω ότι δεν θα ήταν καλό και θετικό να έρθει ο Μολέντο. Πιστεύω ότι ένας παίκτης, όπως σας είπα, και καλός παίκτης, αλλά είναι και παίκτης που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν για μεταγραφή Ιανουαρίου είναι οπωσδήποτε θετική. Θετική, ναι. Αλλά από τη στιγμή που εξελίσσεται έτσι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τώρα αν... Δεν μπορώ να πω τώρα, δεν είμαι μέσα για να ξέρω αν η όλη προσπάθεια που συνεχίζεται από τον ΠΑΟΚ για να αποκτήσουν τον Μολέντο έχει να κάνει με ουσιαστική παικτική κατάσταση ή λόγους ή έχει να κάνει και με το θέμα μια, ας πούμε, να μην υποστεί μια ήττα επικοινωνιακή από τον Ολυμπιακό. Λέω τώρα, υποθέτω, δεν ξέρω πώς είναι η υπόθεση, αλλά ναι. Από αυτά που παρακολουθώ απ' έξω, έτσι. Ναι. Μήπως πάει να τον πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή και προσπαθεί ο ΠΑΟΚ τώρα τόσο πολύ για να μην το χάσει, αλλά νομίζω και ναι, ο Ολυμπιακός... Ναι, γιατί όπως εντάξει, ξέρετε και ίσως και πολύ ναι, καλύτερα από μένα, σήμερα όπως είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, παίζεται με αλφαγιώτα διαπλεκόμενο με πολιτική, βέβαια. Με επιχειρηματική δραστηριότητα, με πολιτική δραστηριότητα, να μην πω και θρησκευτική και φιλετική δραστηριότητα. Πάντα, επομένως, δεν μπορεί να ξέρει κανείς, όντας απ' έξω όπως εγώ, ας πούμε, ή όπως εμείς, να ξέρει, ας πούμε, με τι βαρύτητα όλοι αυτοί οι παράγοντες μετρούν για τον ΠΑΟΚ, για τον κύριο Σαββίδη, ώστε να κάνει μια κίνηση τέτοια. Δεν μπορώ να πω. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλώντας για ποδόσφαιρο, γιατί εμείς μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι. Με βάση αυτά που βλέπουμε, έτσι δεν σωστά. Γνωρίζουμε, υποθέτουμε και όλα τα άλλα. Μιλώντας για ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έχει παραγίνει αυτή η ιστορία. Κύριε Αποστολίδη, να αφήσουμε λίγο το θέμα του Μολέδο, να πάμε λίγο στην πορεία της ομάδας και την προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι
Η κούρσα των τριών συνεχίζεται. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά που έχουν αλλάξει φέτος το πρωτάθλημα και επιτρέπουν μια τέτοια διεκδίκηση από τρεις ομάδες. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αυτή την κούρσα το γεγονός ότι στην κλήρωση των προημιτελικών του κυπέλου προέκυψε ζευγάρι ΑΕΚ Ολυμπιακός και πόσο μπορεί να επηρεαστεί και ο ΠΑΟΚ από τα δικά του παιχνίδια με τον Ατρόμητο. Ωραία, πολύ σύνθετη ερώτηση, επιγραμματικά να απαντήσω. Να πω ότι πρώτον, γίνεται ένα πολύ πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Δεύτερον, και οι τρεις οι συνδιεκδικητές, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά και κανείς από τους τρεις δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα των αγώνων του κυπέλου περιέπλεξε ακόμα περισσότερο, θεωρώ προς όφελος του ΠΑΟΚ συγκριτικά, γιατί είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ με τα δύο παιχνίδια κυπέλου, οπωσδήποτε έχουν μία παραπάνω επιβάρυνση, προσθέτουμε και μία επιβάρυνση ακόμα της ΑΕΚ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα λοιπόν αυτό είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο 1-2 μήνες πραγματικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει πατάει πολύ καλύτερα στα πόδια του, αποδίδει ποδόσφαιρο και ωραίο και αποτελεσματικό, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο θα γίνεται αυτό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει, χωρίς να έχει τίποτα ιδιαίτερο σαν ομάδα, πραγματικά ακόμα δεν είναι ο Ολυμπιακός που ξέραμε, όμως έχει την τεχνογνωσία του να διαχειρίζει και να διεκδικεί διαδικασίες πρωταθλητισμού. Ναι. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει παρουσιάσει μια εικόνα πιο ομάδος από όλους, πιο ομάδος προπονητού από όλους. Και καταλήγω λοιπόν με όλα αυτά, ενδεχομένως και κάποιους άλλους παράγοντες, καταλήγω ότι και οι τρεις ομάδες μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα και οι τρεις ομάδες δεν είναι σίγουροι ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα, ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Κύριε Ποσολίδη, αναμένουμε και για έναν ουδέτερο, θα έλεγα, γιατί εμείς οπωσδήποτε εκείνο που ευχόμαστε είναι γνωστό. Ναι. Αλλά για έναν ουδέτερο επιμένω και λέω ότι είναι ένα φοβερά ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ήταν πολύ έτσι ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Arena FM στους 89 και 4.